Καλησπέρα κύριε Κάτανα, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Βέβαια το θέμα που θα συζητήσουμε αφορά την υψηλή γέφυρα των Σερβίων καθώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Η γέφυρα έχει κλείσει και ξεκίνησαν οι εργασίες, το γενικό lifting, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση των ζημιών. Κύριε Κάτανα, σας καλέσαμε να μας δώσετε λίγο το χρονικό της υψηλής γέφυρας των Σερβίων, οι εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τα τώρα και πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Αλλά ξεκινώντας τη συζήτησή μας, επειδή ήταν και η Λαϊκή Συνέλευση στα Σέρβια και υπόθηκε ότι δεν παραβρεθήκατε στην Λαϊκή Συνέλευση, πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε και τι δεν ακούσαμε. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και χαίρομαι που για την πρόσκληση να παραβρεθώ εδώ πέρα έτσι ώστε να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα για το λόγο ότι έγινε όπως είπατε και η συνέλευση στα Σέρβια και δεν είχαμε παραβρεθεί εκεί πέρα αφού δεν είχαμε καλεστεί. Σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Μαρκοπούλου, είναι πανικοβλημένος και έχει δίκιο, αλλά είναι και θυμωμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν και αφορούν το θέμα της υψηλής γέφυρας των Σερβίων. Εδώ και αρκετό καιρό ο κύριος Κασαπίδης ισχυρίζεται πως από το 1995 και μετά δεν άλλαξε τίποτα όσον αφορά τη γέφυρα και δεν ασχολήθηκε κανείς και απορούμε γιατί συνεχίζει να το λέει αυτό, ενώ τον διαψεύδουν, κυρία Μαρκοπούλου, βλέποντας και εσείς τα περιφερειακά συμβούλια, οι ίδιες υπηρεσίες όταν τους δίνεται ο λόγος για να αναπτυχθούν για αυτό το θέμα. Αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε και σήμερα εδώ για να καταθέσουμε κάποια πράγματα, αλλά και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε με σοβαρότητα εκπροσωπώντας το θεσμό του μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και όλα όσα έγιναν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο που είναι η υψηλή γέφυρα του Σερβίου. Και έχετε και πολύ ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί διατελέσατε και αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, πολιτική προστασία, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι η εικόνα που έχετε όχι μόνο είναι ολοκληρωμένη, αλλά δείχνει και πώς ακριβώς έχει κατάσταση. Να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε ξεκινώντας τη συζήτησή μας. Δεν σας προσκάλεσαν στην Λαϊκή Συνέλευση. Πρέπει να πούμε ότι για να πάει κάποιος σε μια Λαϊκή Συνέλευση πρέπει να έχει και πρόσκληση. Κοιτάξτε, ναι, εμείς το μάθαμε εκ των υστέρων, βασικά από τις φωτογραφίες. Θέλαμε να παραστούμε, να λέγαμε και εμείς τις απόψεις μας, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπαίνουν. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως, κυρία Μαρκοπούλου, η ασφάλεια των πολιτών. Δεν μας ενδιαφέρει, παράδειγμα, αν θα παρευρεθούμε εμείς κάπου ή αν θα καλεστούμε κάπου. Πρωτίστως για μας μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των πολιτών. Γι' αυτό και εγώ σήμερα θα σας αναλύσω ένα ιστορικό ενεργείο που έγινε από το 1995 έως σήμερα, γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό, στο δημόσιο λόγο, επικρατεί αυτός ο ισχυρισμός ότι από το 1995 έγινε μόνο μία επιθεώρηση και μετά τίποτα. Αυτό... Δεν θα σας διακόψω, το αναφέρω απλά για τη Λαϊκή Συνέλευση, γιατί σχολιάστηκε και πρέπει να απαντηθεί τι ακριβώς συνέβη, κύριε Κάτανα, για να τα λέμε όλα. Έτσι ακριβώς. Αυτό όμως πρωτίστως, αυτός ο μηδενισμός, αδικεί πρωτίστως τις υπηρεσίες, αλλά και τις προηγούμενες περιφερειακές αρχές. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και βλέπετε. Κυρία Μαρκοπούλου, ότι ήρθα με έναν ογκοειδέστατο φάκελο εδώ, να τον δείτε κι εσείς, εδώ πέρα, που είναι δημόσια έγγραφα, που είναι ό,τι έχει γίνει στη γέφυρα μέχρι σήμερα και κάποια πράγματα θα αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι. Το 2012, επί περιφερειακής αρχής του κ. Δακή, ανατέθηκε σε μια εταιρεία, την Εύεργος, και επιθεώρησε τη γέφυρα βγάζοντας ένα πόρισμα. Αλλά έχουμε επιθεώρηση και το 2012. Ότι και το πόρισμα αυτό, σας τα λέω έτσι περιληπτικά, έλεγε ότι πρέπει να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας. Περίεργε. Αναλαμβάνουμε λοιπόν εμείς την Περιφερειακή Αρχή τον Σεπτέμβριο του 2014 και προσέξτε τώρα, εδώ είναι το παράλογο, η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών παραμένει ίδια και σήμερα. Ό,τι ενέργειες δηλαδή γινόταν επί ημερών μας, ό,τι μας πρότειναν οι υπηρεσίες, αυτά προτείνανε και στον κύριο Κασαπίδη και θα γίνω πιο αναλυτικός παρακάτω. Μας ενημερώνει λοιπόν η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπως ακριβώς ενημέρωσε και το Σεπτέμβριο του 2019 τον κύριο Κασαπίδη, ότι υπάρχει η εκκρεμότητα της στατικής επάρκειας. Και το λέω αυτό γιατί όλη αυτή η διαδικασία είναι υπηρεσιακό θέμα. Δεν το αναγάγουμε σε πολιτικό θέμα. Μένει καθαρά υπηρεσιακά.
Παραλαμβάνουμε λοιπόν τη διοίκηση. Ενημερώνει ο κύριος Καρυπίδης ότι υπάρχει αυτό το θέμα της υψηλής γέφυρας και υπάρχει μια εκκρεμότητα της μελέτης στατικής επάρκειας. Ενεργοποιούνται άμεσα όλες οι υπηρεσίες και υπάρχει, δεσμεύεται μια οικονομική απόφαση το 2016, δηλαδή αναλάβαμε και κατευθείαν υπηρεσίες, ενημερώσαν τον κύριο Καρυπίδη, οπότε άρχισε και ο Περιφερειάρχης ο πρώην να ασχολείται με τη γέφυρα και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη γέφυρα και δεσμεύουμε 330 χιλιάρικα ύστερα από τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, κύριε Μαρκοπούλου. Ταυτόχρονα όμως με τη χρηματοδότηση απαγορεύει ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κ. Καρυπίδης, τη διέλευση όλων των βαρέων τύπου των οχημάτων και απορρίπτει μάλιστα αίτημα που υπήρχε για μεταφορά ανεμογεννήτριων. Ένα αίτημα που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, που συνεχίζει να υπάρχει, αλλά κυρία Μαρκοπούλου, δεν γνωρίζουμε αν μετά την τωρινή σημειακή εργασία που γίνεται αυτή τη στιγμή στη γέφυρα, το αίτημα αυτό ο κύριος Κασαπίδης το αποδεχτεί ή το απορρίψει. Πάντως εμείς γνωρίζουμε από το Δήμαρχο Βελβεντού ότι περνούσαν και μεγάλα φορτηγά και μετέφεραν ανεμογεννήτριες. Και έχει και σχετικές φωτογραφίες, κάτι που κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ωραία, μπράβο. Οπότε κρατήστε αυτή την τοποθέτηση που κάνω. Θα τη δούμε αργότερα δημοσιογραφικά, γιατί εντάξει, δεν είναι κάποια στιγμή θα το δούμε αυτό το θέμα. Δεν είναι του παρόντος, δεν είναι το επίγον δηλαδή, έτσι, γιατί δεν τον ενδιαφέρει το κόσμο. Έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που σταμάτησα, αναλύοντας ένα ιστορικό. Ξεκινάει λοιπόν την υπηρεσία, τη διαδικασία ως οφείλει και ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες, να βρει έναν τεχνικό σύμβουλο, να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης και να γίνει επιτέλους η μελέτη στατικότητας. Όλα αυτά 16-17. Αυτό όμως, κύριε Μαρκοπούλου, το ξέρετε δημοσιογράφικα, προϋποθέτει κάποια πράγματα. Όλα ό,τι γίνεται μέσω υπηρεσιών προϋποθέτουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, προϋπόθεση ήταν να μαζευτούν όλες οι μελέτες και αυτές που λείπανε, αλλά και να γίνουν αυτές που έπρεπε να γίνουν. Υπήρξε έτσι μια συνεχή αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών, μεταξύ του Υπουργείου και της ΔΕΗ, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι τη γέφυρα την κατασκεύασε η ΔΕΗ και την παρέδωσε μετά στο ελληνικό δημόσιο. Εδώ θέλω να πω, κυρία Μαρκοπούλου, ότι οι υπηρεσίες των τεχνικών έργων, οι δικές μας υπηρεσίες, έχουν μεγάλη εμπειρία. Οπότε ακολούθησαν την πεπατημένη. Μιλούσαν με τα Υπουργεία, όπως είπα, τη ΔΕΗ, και φτάσαμε έτσι στο 2018, όπου οι υπηρεσίες, πια έχοντας ολοκληρώσει όλο αυτό που σας ανέλησα, στέλνει στον κύριο Καρυπίδη τις εισηγήσεις που έκανε στο Υπουργείο, καταθέτοντας μάλιστα δύο προτάσεις, και θα σας διαβάσω αυτούσες. Εδώ είναι και το έγγραφο. Mm-hmm. Λοιπόν, ετούμαστε, λέει στο Υπουργείο, να εγκρίνεται μία από τις δύο παρακάτω προτινόμενες εναλλακτικές λύσεις. Να αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη δημοπράτηση της μελέτης και την επίβλεψη της σύνταξή της με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας και συντήρησης της υψηλής γέφυρας Σερβίων» και την πρόσληψη από την υπηρεσία μας τεχνικού συμβούλου, ο οποίος σε πρώτη φάση θα ασχοληθεί με τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας και συντήρησης της υψηλής γέφυρας», προκειμένου να δημοπρατηθεί η μελέτη από την υπηρεσία μας και σε δεύτερη φάση ο ίδιος τεχνικός σύμβουλος να συνδράμει στην επίβλεψη. Παρακαλούμε για την απάντηση σας. Σας το καταθέτω και αυτό, κύριε Μαρκοπούλου. Στην ουσία, κυρία Μαρκοπούλου, η υπηρεσία ζητά το αυτονόητο. 2/11/2018. Μάλιστα. Ζητά η υπηρεσία το αυτονόητο. Να εμπλακεί το Υπουργείο και να αναλάβει εξ ολοκλήρου το θέμα. Το Υπουργείο ενεργοποιείται και στέλνει το 2019 κλιμάκιο επιθεώρησης. Άρα η γέφυρα επιθεωρείται ξανά. Καταρρύπτουμε έτσι κάποιους φεδρούς ισχυρισμούς ότι η γέφυρα έχει επιθεωρηθεί μόνο από το 1995 και μετά τίποτα. Είπα ότι έγινε μετά το σεισμό του 1995 που... με την μελέτη του κ. Δακή, γίνεται και τώρα. Και προσέξτε, η γέφυρα το 2019, με εντολή του τότε υπουργού του κ. Σπίρτζη, επιθεωρήθηκε από κλιμάκιο επιθεωρητών, όχι από εξωτερικούς συνεργάτες. Δεν γίνανε ενέργειες με τα μάτια, πηγαίναμε στη γέφυρα, βλέπαμε τη γέφυρα και λέγαμε «θα πέσει». Δεν βγήκαν ωραία δελτία τύπου μόνο και μόνο για να πούμε ότι εμείς ασχοληθήκαμε πρώτη φορά με την γέφυρα. Έγινε σοβαρή δουλειά, δηλαδή ήρθαν επιθεωρητές από το ίδιο το Υπουργείο. Οι επιθεωρητές λοιπόν καταλήγουν σε ένα πόρισμα. Να γίνει μελέτη στατικότητας. Το Σεπτέμβριο του 19 αλλάζει η Περιφερειακή Αρχή και αναλαμβάνει ο κύριος Κασαπίδης. Οι υπηρεσίες ενημερώνουν τον κύριο Κασαπίδη για το θέμα της γέφυρας και του λένε σε ποιο σημείο έχουν φτάσει πλέον όλες οι διαδικασίες. Τον ενημερώνουν δηλαδή
Γιατί ξέρετε, η διοίκηση έχει συνέχεια. Υπηρεσιακά και έχει συνέχεια. Πολύ σωστά, κύριε Κάτανε. Εδώ είναι τώρα όμως που χάθηκε το παιχνίδι. Γιατί εμείς μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, από το 16 έως το 19 που παραδώσαμε, είχαν γίνει οι κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να γίνει και η δημοπράτηση της μελέτης στατικότητας. Και ο κ. Χασαπίδης συνεχίζει τις ενέργειες που, αντί να συνεχίσει τις ενέργειες δηλαδή που έπρεπε και που υποδεικνύανε οι υπηρεσίες, τις παρακάμπτει, παρακάμπτει και το Υπουργείο και ασχολείται μόνος του. Και να πούμε ότι είναι θέμα Υπουργείου η γέφυρα. Νομίζω, να το τονίσουμε αυτό. Νομίζω ότι η χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο μας επιβεβαίωσε. Κάτι που ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κ. Παπαδόπουλος, τοπικές... είπε ότι θα αναλάβουμε τις όποιες ευθύνες προκειμένου άμεσα να επιληθεί το θέμα με τη γέφυρα. Έτσι ακριβώς και, και στον τοπικό τύπο πλέον υπάρχει, υπάρχει γραμμένο ότι πραγματικά είναι πλέον θέμα Υπουργείου το θέμα της γέφυρας. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω για να καταλάβει ο κόσμος πώς φτάσαμε εδώ σήμερα και για να δούμε πώς χάθηκε τόσος πολύτιμος χρόνος από το 19 και μετά. Γιατί γνωρίζουμε όλοι, κύριε Μαρκοπούλο, ότι από το 19 και μετά, μόλις ασχολήθηκε ο κύριος Χασαπίδης, παρακάμπτοντας όλες τις υπηρεσίες και το Υπουργείο, η μόνη ενέργεια ήταν ένα φανάρι. Με όποια πιθανά, δεν ξέρω, ενδεχόμενα προβλήματα δημιούργησε. Ναι, ο κύριος Δήμαρχος Σερβίου, να τα πούμε κύριε Κάτανα, ανέφερε εδώ στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ ότι κατά την άποψή του και με την ενημέρωση που έχει, γιατί έχει και δικούς του επιστήμονες, επιβαρύθηκε η γέφυρα μετά την τοποθέτηση φαναριών, γιατί σήκωνε μεγάλο βάρος. Δυστυχώς. Και εγώ συμπληρώνω για να έχουμε συνολική εικόνα τι γίνεται, κύριε Κάτα. Άρα, κύριε Μαρκοπούλου, καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνει και ο κόσμος πλέον που μας ακούει ότι ο πολύτιμος χρόνος χάθηκε. Γιατί δυστυχώς ο νέος περιφερειάρχης, ο κ. Χασαπίδης, επέλεξε να ενεργήσει μόνος του, βγάζοντας ίσως έναν πρωτόγνωρο πολιτικό εγωισμό, αδιαφορώντας για όλη την αλληλογραφία, αδιαφορώντας για το πλήθος εγγράφων και πήγε μόνος του, συνοδεία με τον κύριο Μητούλη. Και διαγυμνού οφθαλμού βγάλανε, θυμάστε, ένα πόρισμα. Και θυμόμαστε και τις εκφράσεις. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ναι, εγώ τα έγραφα, τα καταθέτω συνεχώς. Και θυμάστε και τις εκφράσεις που υπόθηκαν τότε, κύριε Μαρκοπούλου, και στα πρώτα περιφερειακά συμβούλια, πως δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια και συνεχώς μια έμεση κινδυνολογία που όμως σήμερα έχουμε να την αντιμετωπίσουμε. Γιατί χάθηκε πραγματικά πολύτιμος χρόνος και ενδεχομένως η γέφυρα δεν είναι στο σημείο που έπρεπε να ήταν. Γι' αυτό, κύριε Μαρκοπούλου, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε δημόσιο λόγο, θα πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε. Άρα λοιπόν, αυτά που εδώ σήμερα καταθέτω και μέσω των εγγράφων, γιατί δεν μπορούν να αφισβητηθούν, είναι ότι έπρεπε να καταλάβουν όλοι ότι η διοίκηση έχει συνέχεια και τελικά θα δείτε γιατί θα το συνεχίσω. Οι υπηρεσίες από μόνες τους συνεχίζουν τις διαδικασίες, ασχέτως αν ο Περιφερειάρχης ενεργούσε μόνος του. Έχω ξαναπεί ότι οι υπηρεσίες, επειδή συνεργάστηκα και μαζί τους, έχουν μεγάλη επιχειρησιακή ετοιμότητα και εμπειρία. Ζητούν από το Υπουργείο πλέον να αναλάβει τη δαπάνη του Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη όπως και έγινε και έχουμε πλέον μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας, του Υπουργείου και έτσι έρχεται ο Τεχνικός Συμβούλος. Τώρα μιλάω γύρω στο 2020. Αυτός ετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης, τις μελέτες, παραδίδει τα τεύχη το Μάιο του 2022. Ο κύριος Χασαπίδης τα κρατάει στο συρτάρι του μέχρι χθες και επιβεβαιωνόμαστε αυτό που είπατε και εσείς, κυρία Μαρκοπούλου, πριν λίγο, ότι η χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο με όλα τα στελέχη και τον Υπουργό να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου πλέον τη χρηματοδότηση και όλες τις ενέργειες για τη γέφυρα, μας επιβεβαιώνει που λέγαμε από την αρχή που παραδώσαμε την περιφέρεια μέχρι σήμερα και μας κατηγορούσαν για στήρω αντιπολιτιστικό λόγο, ότι πρέπει άμεσα να εμπλακεί το Υπουργείο. Ήταν σαφής ο Υφυπουργός Μεταφορών και στην τοπή της μας, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, και ήταν και ο Υφυπουργός επίσης υποδομών, ο κύριος Καραγιάννης, και τι είπε, ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη προκειμένου άμεσα να παραδώσουμε τη γέφυρα. Και όχι μόνο αυτό, εδώ υπάρχει και ο τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου, παράδειγμα, που είχε αναλάβει τη μελέτη. Ότι δεν συνεννοεί με την εκδήλωση την ανησυχία του και ότι δεν συνεννοεί με την σημειακή εργασία που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα και όλοι είμαστε πλέον στην αναμονή και στην αγωνία πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία. Και θέλω να πω, κυρία Μαρκοπούλου, ότι αν ο κύριος Χασαπίδης συνεχίζει και βγαίνει στα κεντρικά κανάλια και ισχυρίζεται και λέει ότι ευτυχώς ήμασταν εμείς
γιατί η γέφυρα θα έπεφτε, θα έπρεπε να μας πείσει και τι ακριβώς, και όχι εμάς, εμείς ξέρουμε τι έκανε και τι δεν έκανε, να πείσει τον κόσμο τι έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε από το 2019 έως σήμερα. Επίσης, κυρία Μαρκοπούλου, αν ο κύριος Κασαπίδης φοβόταν αν έπεφτε η γέφυρα, να μας δείξει το σχεδιασμό του από το 19 μέχρι τώρα και αφού κάποια στιγμή γνωρίζοντας τον κίνδυνο και ότι γνωρίζοντας ενδεχομένως, γιατί όταν είσαι περιφερειάρχης πρέπει και να προλαμβάνεις κάποιες καταστάσεις, ότι η γέφυρα θα κλείσει με ρύμνηση τα 3 προηγούμενα χρόνια για ασφαλής διεξόδους, κ. Μαρκοπούλου. Όχι, φάνηκε τις τελευταίες ημέρες από τον όγκο των οχημάτων που έχουμε σε πυκνοκατοικημένες κοινότητες και τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Μένω στο δικό δίκτυο προς το παρόν, γιατί θα δούμε μετά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Με επιχειρήσεις και όχι μόνο. Μεταφορά μαθητών και πολλά ακόμη. Δεν με ρύμνησε καθόλου. Γιατί παράλληλα με την ασχολία στην γέφυρα, έπρεπε να ασχοληθεί και με τις διεξόδους για να μην είναι σε απομόνωση αυτή τη στιγμή οι περιοχές πέριξης γέφυρας. Με ρύμνησε για τη μελέτη που ετοιμάσαμε για τον παραλίμνιο δρόμο. Όχι. Έκανε κάτι ο κύριος Κασαπίδης για τα 18,5 εκατομμύρια που υπέγραψε ο κύριος Καρυπίδης, ο προηγούμενος περιφερειάρχης, από το Πουδουέ μάλιστα, και είναι δεσμευμένα και υπάρχουν και μελέτες για έναν δρόμο ασφαλή από την Καρδίτσα μέχρι τη γέφυρα του Ρημνίου και θα γινόταν δρόμος όπως ο δρόμος Κοζάνη-Πτολεμαϊδά. Να πούμε, το Πουδουέ είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τους τηλεθεατές μας. Έρχονται από το κεντρικό κράτος, για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν βάζει περιφέρεια λεφτά. Άρα εμείς, παράλληλα με όλα αυτά που είχαμε κάνει τα 2,5 χρόνια που είχαμε ασχοληθεί και είχαν ολοκληρωθεί κάποιες διαδικασίες και θα φτάναμε τώρα στο σημείο που θα ήταν το 2019, παράλληλα ο πρώην Περιφερειάρχης ο κ. Καρυπίδης δούλευε και για την ασφαλή διέξοδο έχοντας μελέτες, είτε ήταν ο παραλίμνιος, είτε ήταν ο δρόμος Κοζάνη-Ρήμνο. Τα έχω και εδώ αυτά που μου τα δώσατε, τις μελέτες. Εν ολίγες αυτά, κυρία Μαρκοπούλου. Τώρα θα... Νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να... Δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρουν αυτά που λέμε πραγματικά, γιατί πέρασε πολλά. Τα τελευταία 3 χρόνια εγώ έχω φίλους μου που κατοικούν είτε στα Σέρβια, είτε στο Βελβεντό, είτε στα γύρω χωριά, που πλέον είναι τρομοκρατημένοι. Γιατί είναι τόσο δύσπιστοι πλέον, γίνανε τόσο δύσπιστοι και εδώ φταίνε οι πολιτικές μας τοποθετήσεις, και βάζω πληθυντικό γιατί έτσι είναι το σωστό, δεν κάνω αυτό που κάνει ο κ. Κασαπίδης, δηλαδή εμείς και αυτοί, που τον κάναμε δύσπιστο, που ό,τι εργασία και αν γίνει στη γέφυρα, ενδεχομένως να φοβάται πάλι και να είναι τρομοκρατημένος. Γι' αυτό, σε όλους αυτούς, και θα με επιτρέψετε τώρα γιατί είχαμε λίγο τηλεοπτικό χρόνο. Όχι, θα σας θέσω κι εγώ κάποια ερωτήματα. Ναι. Θέλω λίγο να το εξαντλήσουμε το θέμα. Όχι μόνο σήμερα, θα δώσουμε και συνέχεια βέβαια. Γιατί μας έχετε καταθέσει και πάρα πολλά έγγραφα, τα οποία και θα δώσουμε στη δημοσιότητα, θα δώσετε στη δημοσιότητα. Ήδη αυτό κάνουμε τώρα, συζητώντας. Οπότε, κύριε Μαρκοπούλου, κλείνοντας και απευθυνόμενος στον κόσμο που μας ακούει, που είναι θυμωμένος, που είναι φοβισμένος και καλά κάνει και έχει όλα τα δίκαια, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες που θα επιμισθούν όλα τα αρνητικά από το κλείσιμο της γέφυρας για άγνωστο χρονικό διάστημα, εγώ και μέσα από τις θέσεις που διατέλεσα έχω να πω κάτι. Πως ο κόσμος πλέον θα πρέπει να εμπιστεύεται τις υπηρεσίες και τους επιστήμονες. Και ότι εμείς οι πολιτικοί καλύτερα να είναι να σιωπήσουμε και να εργαστούμε περισσότερο. Και όταν έχουμε να πούμε κάτι, να το λέμε, αλλά να το λέμε τεκμηριωμένα. Ούτε όμως να κινδυνολογούμε, αλλά ούτε και να καθησυχάζουμε. Ο κόσμος οφείλει να έχει τη ρεαλιστική εικόνα από κάποιο πράγμα. Και άλλωστε ήσασταν πολύ σαφείς στις τοποθετήσεις σας ως παράταξη και ο κύριος Καρυπίδης επανειλημμένως τόνισε ότι η αρμοδιότητα είναι του Υπουργείου. Γιατί αναλαμβάνεις, Γιώργο Κασαπίδη, μια τέτοια ευθύνη, δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ όταν οι αρμοδιότητες ανήκουν αλλού, πρώτον αυτό. Που είναι και ερωτήματα βέβαια των τηλεθεατών, των πολιτών που βιώνουν και το πρόβλημα στο πετσί τους καθημερινά. Γιατί δεν τοποθετήθηκε νωρίτερα, κύριε Κάτανα, το ρογμόμετρο? Γιατί τοποθετήθηκε εκ των υστέρων? Γιατί αυτός ο έλεγχος δεν έγινε νωρίτερα που έδειξε το πρόβλημα που υπάρχει στα διαζώματα και συγκεκριμένα στο ΕΚΤΟ? Γιατί δεν προετοιμάστηκαν τα έργα υποδομής? Γιατί δεν έγινε ο δρόμος στην λίμνη Πολυφίτου ώστε να ενώνει το Βελβεντό? Γιατί. Ζούμε με ένα γιατί. Ένα γιατί των πολιτών και με το δίκαιο τους. Και με το δίκαιο μας βέβαια να εκφράζουμε τόσα ερωτήματα γύρω από το θέμα. Εσείς πιστεύετε ότι αν δεν γινόταν το δυστύχημα των Ντεμπών θα είχαμε αυτή την εξέλιξη? Εγώ καταρχάς δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι, μόνο που το ακούς είναι τραγικό σαν είδηση και μόνο συλληπιτήρια μπορώ να πω ξανά σε όλες αυτές τις οικογένειες. Εγώ όμως οφείλω να πω ότι εμείς
και τις τοπικές αυτοδιοίκησεις. Οφείλουμε να κάνουμε προτάσεις, οφείλουμε να δουλεύουμε για το καλό των κατοίκων των περιοχών που εκλεχτήκαμε και οι άνθρωποι μας εμπιστεύτηκαν και οι προτάσεις μας θα πρέπει να πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος. Γι' αυτό σας θυμίζω στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακόμα και τώρα γιατί γυρνάω σε αυτά που είχατε πριν, στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακόμα και την ίστατη στιγμή, ο Καρυπίδης έλεγε στον κύριο Περιφερειάρχη, πριν γίνει η συνάντηση στο Υπουργείο, πάμε χθες στο Υπουργείο. Έπρεπε όμως να φτάσουμε εδώ, έπρεπε να φτάσουμε σε ένα αδιέξοδο για να καταλάβει, να αντιληφθεί ο κύριος Κασαπίδης ότι εμείς απλά είμαστε πολιτικοί προϊστάμενοι, δεν τα ξέρουμε όλα. Και εγώ πυροσβέστης είμαι, δεν μπορώ να ξέρω από υπηρεσιακά θέματα που άπτονται των τεχνικών υπηρεσιών ή των οικονομικών θυμάτων. Γι' αυτό έχουμε πίσω συμβουλευτικές ομάδες, έχουμε τις υπηρεσίες για να μας συμβουλεύουν. Εμείς μπορούμε να προτείνουμε. Καταλάβατε, κύριε Μαργοπούλου. Γι' αυτό υπάρχουν και οι ειδικοί συνεργάτες, γι' αυτό δηλαδή υπάρχουν πρέπει, και οι επιστήμονες πρέπει, και ο καθίστον τομέα. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να καταλάβουμε το ρόλο μας και ο ρόλος μας είναι διαφορετικός. Άλλο να είσαι πολιτικός προϊστάμενος και άλλο να έχεις τις τεχνικές υπηρεσίες, τους διευθυντές σου να σου λύνουν και τα προβλήματα, αλλά να σου δίνουν και λύσεις. Εμείς είμαστε για να παίρνουμε αυτές τις προτάσεις και να τις μετουσιώνουμε. Να μπορούμε δηλαδή να καταφέρουμε να ολοκληρωθεί ένα έργο. Γι' αυτό είναι η πολιτική. Η πολιτική δεν τα ξέρουν όλα. Η πολιτική είναι πολιτική προϊστάμενη μόνο. Εγώ σας το λέω ειλικρινά αυτό. Όταν ήμουν αντιπεριφέρειας οικονομικών, είχα μια διεύθυνση οικονομικών πάρα πολύ καλή, που με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα και λύσαμε πάρα πολλές καταστάσεις. Εσείς δηλώνετε παρόν, είστε δίπλα σε ό,τι απαιτηθεί για να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Καθησυχάζετε και τον κόσμο στο κομμάτι ότι έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν μέχρι το 2019 και η σχετική αλληλογραφία που υπάρχει και μάλιστα με αριθμό πρωτοκόλλου. Το σημαντικότερο έγγραφο, να τονίσουμε κύριε Κάτανα και να θυμίσουμε, είναι 2/11 του 2018, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών. Τότε έγινε και ο έλεγχος επί Υπουργείας Σπύρτζη. Τότε λοιπόν δόθηκαν και τα πρώτα στοιχεία για την υψηλή γέφυρα των Σερβίων. Εσείς πιστεύετε και από την ενημέρωση που έχετε και από την επίσημη ενημέρωση που έχετε ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες σε 2 μήνες. Καταρχάς δεν έχουμε ενημέρωση. Μάλιστα. Ό,τι ακούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή ό,τι διαβάζουμε, τα διαβάζουμε από τα τοπικά sites. Δεν έχουμε ενημέρωση, γιατί ακόμα και σε αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό για την ασφάλεια των πολιτών, ο κ. Κασαπίδης έπρεπε να πράξει το αυτονόητο. Να μαζέψει τους επικεφαλείς και να τους πει: έχουμε αυτό το πρόβλημα ή δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, όπως ακούγεται, είναι λίγο ελαφρύτερο. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό σας λέω ότι ούτε εμείς έχουμε ενημέρωση. Αυτή η μυστικότητα πάντως δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ένα περιφερειακό συμβούλιο πρέπει και να συνεργάζεται και όλα αυτά για το καλό βέβαια των πολιτών και για τίποτα άλλο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Πόσο μάλλον για την περιοχή που έχει απομονωθεί, για τους πολίτες της περιοχής που ζουν στην κυριολεξία ένα δράμα, κύριε Κάτανα. Ένα δράμα, πραγματικά στην κυριολεξία ζουν ένα δράμα. Θα υπάρχουν πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία. Είτε αφορά το Δήμο Σερβίων, είτε αφορά το Δήμο Βελβεντού, ακόμα και το Δήμο Κοζάνης, γιατί εμπλέκεται και ο Δήμος Κοζάνης σε αυτή την ιστορία, όσον αφορά στις παρενέργειες που θα υπάρξουν και τις συνέπειες. Και πραγματικά πλέον αυτή η τριετία, που δεν τη λέμε μόνο εμείς, την αναφέρει και ο κύριος Μητούλης, ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ίσως, εγώ δεν θέλω πάλι να το παίξω έτσι αφοριστικός, ίσως αν συνεχιζόταν αυτή η διαδικασία που είχαμε αφήσει εμείς στη μέση, ενδεχομένως το 20 να είχαν τελειώσει όποιες εργασίες. Γιατί τώρα ξέρετε, μετά από 3 χρόνια και μετά την παρατεταμένη λειτουργία των φαναριών, αν φορτίστηκε παραπάνω η γέφυρα ή όχι, πλέον εγώ δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό κατά πόσο είναι πλέον επικίνδυνη ή όχι. Νομίζω ότι μόνο οι επιστήμονες και οι ειδικοί μπορούν πλέον να αναλάβουν και να τοποθετούν πλέον επί αυτού του θέματος. Και κανείς άλλος. Πάντως, κύριε Κάτανα, η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν μένει εγκρυπτό, τίποτα δεν μπορεί να γίνει εγκρυπτό και βέβαια όλα βγαίνουν στο φως. Το έχουμε δει τουλάχιστον το όταν τελευταίο διάστημα. Έγγραφα, δεν... Βέβαια, όταν υπάρχουν δημόσια έγγραφα και υπάρχει και η αλληλογραφία, επίσημη αλληλογραφία και οι απαντήσεις από το Υπουργείο και όλα όσα έχουν να γίνει, στην διάθεση βέβαια όλων, τα αναφέρατε κύριε Κάτανα, εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά για το ιστορικό και για την πορεία των γεγονότων. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε σύντομα για το καλό των πολιτών. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας. Καλή συνέχεια, κύριε Μαρκοπούλου.